Σήμερα είμαστε σε μια περιοχή που μόνο για το ποδόσφαιρο της διαφημίζεται. Ο Κάβος είναι καθαρά τουριστική περιοχή και φέτος έκανε το μεγάλο επίτευγμα και με την παρουσία της στα γήπεδα της Α κατηγορίας κέρδισε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που ήταν η άνοδος για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α1 κατηγορία. Δεν ήταν μόνο απλά μια άνοδος, ήταν μια πορεία πρωταθλητισμού που επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, διότι η ομάδα του Κάβου είναι άξια πρωταθλήτρια για τη φετινή σεζόν στην Α κατηγορία. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην περιοχή του Κάβου για να μιλήσουμε με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της ομάδας, της ομάδας που με πολύ κόπο και υδρότα την ανέβασαν στην Α1 κατηγορία. Μια πολύ τιμητική διάκριση, διότι ο Κάβος τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα του νησιού. Είναι μια καινούρια ομάδα και πραγματικά η επιτυχία της παίρνει μεγαλύτερη αξία. Δίπλα μου έχω τον πρωτεργάτη αυτής της ομάδας, τον άνθρωπο που την οδήγησε στην Α1 κατηγορία με δύο ρόλους, προπονητή και παίχτη, το γνωστό σε όλους τους φιλάθλους, όλους και κυρίως φιλάθλους και όχι μόνο, τον Κώστα τον Βλάση. Κώστα, συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Μια επιτυχία που πραγματικά ήρθε με πολύ κόπο και στο τέλος επιβεβαιώθηκαν η δουλειά που έκανες με την κατάκτηση του τίτλου. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλη τη χρονιά ήσασταν δίπλα μας. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση μέσω του καναλιού σας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε το καλοκαίρι να αναλάβω αυτό το δύσκολο έργο. Γιατί πραγματικά προπονητής που θα ανάβανε την ομάδα του Κάβου συγκεκριμένη περίοδο θα ήταν ρίσκο. Και όταν λέμε τη συγκεκριμένη περίοδο, εννοούμε ότι ο Κάβος, ξέρετε κι εσείς, ότι είναι τουριστική περιοχή. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που παρτίζανε την ομάδα είχαν τις δουλειές τους και το έργο ενός προπονητή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ ανέλαβες, μάλλον κάνεις τον προπονητή για πρώτη φορά στη ζωή σου. Ήσουν μέχρι τώρα παίκτης, διπλός ρόλος, προπονητή και παίκτη. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα, αν το επεξέλθεις στις δυσκολίες και στις συνθήκες του νέου ρόλου που ανέλαβες? Πιστεύω ότι αυτοί που έχουν πει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει δύο ρόλους, για μένα είναι λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια εμπειρία πάνω στο ποδόσφαιρο και εμπειρία σημαίνει παράσταση. Έχει παραστάσει στο ποδόσφαιρο πάνω και έχει περάσει από μεγαλύτερα πρωταθλήματα, μπορεί εύκολα να επομιστεί αυτό το ρόλο. Φανή, εσύ είσαι από την αρχή νομίζω στην ομάδα του Κάβου, την μέρα που συστάθηκε ως σύνολο. Όχι, τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια. Πες μου πώς έζησες αυτή τη χρονιά και γιατί ήσουν και ο άτυχος στη σεζόν με τον τραυματισμό που είχες. Βασικά, η φετινή χρονιά είναι συνέχεια του δευτέρου γύρου της περσινής. Κάναμε μια καλή πορεία και το τρίπτυχο παιχτών, προπονητή και ποδοσφαιριστών και διοίκησης έφτιαξε αυτό το καλό σύνολο και είχαμε αυτή την επιτυχία. Περίμενες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία ότι η ομάδα θα φτάσει εκεί που έφτασε? Ναι, με τους παίχτες οι οποίοι υπήρχαν και αυτούς που ήρθαν, ξέραμε την αξία τους, υπήρχε και εμπειρία στην ομάδα και ποιότητα. Και εγώ προσωπικά ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νίκο, εσύ είσαι ο αρχηγός της ομάδας. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η φετινή περιπέτεια, πώς έζησες όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου και πώς ένιωσες στη στιγμή που η ομάδα βρισκόταν στον βαθμολογικό πίνακα μείον 7 νομίζω από την πρώτη θέση. Ναι, ξεκινήσαμε με την προοπτική να κάνουμε πρωταθλητισμό και να κάνουμε πρωταθλητισμό, όπως είπα. Και η ομάδα είχε τους κατάλληλους παίχτες να πάρει το πρωτάθλημα πολύ εύκολα. Αλλά μπήκαμε σε μια διαδικασία με κάποια αποτελέσματα, 3 αποτελέσματα, αγχωθήκαμε πολύ και μείναμε πίσω, όπως είπατε, 7 βαθμούς. Αυτό όμως μας πείσμωσε περισσότερο. Και κάναμε τη διαφορά και στο δεύτερο γύρο βρεθήκαμε πάλι μπροστά. Πρώτη φορά κάνει ο Κάβος πρωταθλητισμό και μάλλον πρώτη φορά φτάνει και στην κατάκτηση ενός τίτλου. Ναι, είμαστε μια καινούργια ομάδα, η πιο καινούργια του νησιού από ό,τι ξέρω.
και καταφέραμε μετά από λίγα χρόνια από την ίδρυσή μας να έρθουμε σε αυτό το σημείο να κατακτήσουμε αυτό τον τίτλο με τον προπονητή μας, τον Κώστα τον Βλάση, με τη διοίκηση, μια άξια διοίκηση που υποστήριξε και τον προπονητή μας και τους παίχτες. Και ήταν φυσιολογικό γιατί είχαμε παίχτες μεγάλης αξίας της κατηγορίας αυτής. Παίχτες που έχουν παίξει σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Και ήθελα κάτι να πω. Είμαι περήφανος που κατάφερα έστω σε αυτήν την ηλικία που είμαι να παίξω με τόσους άξιους παίχτες και τόσους μεγάλους παίχτες. Και τους ευχαριστώ πολύ. Και να ζήσεις και μια μεγάλη στιγμή. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Το άξιο. Πάνη. Ποιο ήταν το βασικό στοιχείο που είχε η φετινή ομάδα του ΚΑΒΟ, που πολλοί την αμφισβήτησαν, πολλοί την υποτίμησαν, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε και έφτασε στον τίτλο? Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή είχαμε μια αμφισβήτηση, διότι ξεκινήσαμε πολύ λίγα παιδιά προετοιμασία, μόλις τις δυσκολίες λόγω της περιοχής εδώ. Αλλά πιστέψαμε από την αρχή αυτοί που ήμασταν παρόντες στο γήπεδο και τα παιδιά που σιγά σιγά εντασσόταν στην ομάδα. Και πιστεύω είμαστε άξιοι πρωταθλητές. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση δηλαδή, για την πρώτη ομάδα. Παρά ακούσαμε διάφορα όλη τη χρονιά, αλλά εμείς μείναμε ήρεμοι παρά που είχαμε τρία τυχαία αποτελέσματα συνεχείς ήττες. Αλλά εμείς μείναμε προσιλωμένοι σε αυτό που μας έλεγε ο προπονητής. Και η διοίκηση την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα μια άτυχη στιγμή και με στήριξε πάρα πολύ. Πραγματικά παίζω αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο σε πολλές ομάδες, αλλά αυτή η διοίκηση είναι άξια επένων. Μήπως σας πείσμωσε περισσότερο η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο της ομάδας? Και προς το πρόσωπο της ομάδας, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα και εντάξει, δεν έχει ιστορία, αλλά εμείς ξέραμε ποιοι είμαστε όμως. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα, πολύ καλά παιδιά, αλλά και πολύ καλή παίχτες οι περισσότεροι. Έχουμε εμπειρίες από πρωταθλήματα Α1 και πρωταθλητές και Δέλτα Εθνική. Και δεν μας φόβησε, δεν είχαμε, ήταν πολύ εύκολα για μας, για τους περισσότερους. Κώστα, μια πρόκληση που την έζησες για πρώτη φορά στη ζωή σου, στην καριέρα σου. Θέλω να μου πεις πώς σχεδίασες αυτή την ομάδα για να μπορέσει να έχει μια εξαιρετική πορεία στο ποτάμι της Α κατηγορίας από τη στιγμή που δεν είχες την εμπειρία προηγούμενο χρόνο ως προπονητής. Σας είχα ξαναπεί πριν 1,5 μήνα στην εκπομπή όταν μιλήσαμε ότι ποδοσφαιρικά είμαι πολύ εγωιστής. Το πιο εύκολο για μένα είναι να πήγαινα σε μια ομάδα όπως ήταν, ας πούμε, η Λευκύμη, ο Κρόνος, οι ιστορικές ομάδες και να πω ότι πήρα ένα πρωτάθλημα με μια μεγάλη ομάδα. Είχα βάλει στίγμα, σας ξαναείπα με τον εαυτό μου, ότι μπορώ να πάω και σε μια ομάδα με τη λιγότερη διαφήμιση και να δω κι εγώ έτσι, τις δυνατότητες μου σαν άνθρωπος, σαν ποδοσφαιριστής, σαν μελλοντικός προπονητής, πού μπορώ να φτάσω. Πιστεύω ότι το τρίπτυχο της επιτυχίας ήταν η πειθαρχημένη και οργανωμένη διοίκηση, ο προπονητής και οι παίχτες, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Αν δεν έχεις το κατάλληλο υλικό, δεν μπορεί να μαγειρέψεις. Είχα ποδοσφαιριστές, καταρχήν φοβερούς χαρακτήρες, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όποιος ήταν φέτος στην ομάδα, καταλάβαινε ότι είναι στον παράδεισο. Χαιρόμουνα την κάθε προπόνηση, σαν προπονητής, σαν άνθρωπος, σαν συμπαίχτης τους. Πάρτε το όπως θέλετε. Μερικές φορές γινόμουν και πατέρας τους, γιατί έπρεπε να τους λέω πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα είχαν ξανακούσει, έτσι. Τι σημαίνει δηλαδή ποδόσφαιρο, τι σημαίνει πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στην κοινωνία, σαν άνθρωπος, ότι πλέον είναι δημόσια πρόσωπα. Παίζουν στον ΚΑΒΟ, είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι ο Πέρης που τον ξέρουν δύο φίλοι του, είναι ο Περικλής, ο Ασπιώτης, ο Σπύρος, ο Γκάτας, οι οποίοι παίζουν στον ΚΑΒΟ και τους ξέρει κέρκυρα, ποδοσφαιρική κέρκυρα. Και πρέπει να προσέχουν από εκεί. Τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Σπύρος ο Κάντας είχε πει ότι η πειθαρχία που επέβαλε στην ομάδα δεν είχε ξαναζήσει. Ήταν ένα στοιχείο. Σίγουρα σε κάθε ομάδα η πειθαρχία είναι το α και το ω για τις επιτυχίες μιας ομάδας. Τα παιδιά, πιστεύω έτσι, δεν ξέρω, μπορεί να τα προηγούμενα χρόνια ούτε πότε θα μιλήσω για ένα προκάτοχό μου ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι είχαν ζήσει διαφορετικά πράγματα. Όταν ήρθα και μπήκα στα ποδητήρια και είδα κάποια πράγματα, λέω: εδώ υπάρχει πρόβλημα. Προσπάθησα να διαβάσω στα πρόσωπά τους το πρόβλημα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και σιγά σιγά με την κουβέντα, με την ομιλία, να καταλάβουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι σημαίνει ότι μέσα από αυτό που λέγεται οικογένεια θα κερδίσουμε.
Φάνηκε την προηγούμενη σεζόν η ομάδα, νομίζω, πέτυχε το στόχο της παραμονής, τελευταία αγωνιστική. Φέτος το κλίμα άλλαξε. Πες μας, όταν φαντάζομαι υπόθηκε από την αρχή ότι η ομάδα έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, πώς το πήρες εσύ, πώς το έλαβες από τη στιγμή που είχες ζήσει την προηγούμενη χρονιά της περιπέτειας παραμονής? Όπως είπα και πριν, είναι συνέχεια αυτή η χρονιά της περσινής, διότι στο δεύτερο γύρο των περσινών κάναμε μια πορεία πρωταθλητισμού. Και θα μπορούσαμε με δύο ακόμη νίκες πέρσι να μπούμε στα μπαράζ ανόδου. Όταν συγκεντρωθήκαμε το καλοκαίρι και μιλήσαμε για τους στόχους και ξέραμε ποιοι παίχτες ήρθαν και το νέο προπονητή, εντάξει, όσοι έχουν εμπειρία στο ποδόσφαιρο και σε αυτές τις κατηγορίες, ξέραμε ότι πάμε για κάτι καλό. Δεν φοβόμαστε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω παραστάσεις και ήξερα ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Απλά προσπαθούσαμε να το μεταδώσουμε και στα παιδιά τα νεότερα που είναι και το μέλλον εδώ και μακάρι να έχουμε και πιο πολλά παιδιά στη συνέχεια. Αρχηγέ, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι δεν θα μπορεί να γίνει κατάλληλη προετοιμασία λόγω της καλοκαιρινής περίοδου που για εσάς είναι το άρθρο το μέγα εδώ στην περιοχή, η ομάδα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα? Ναι, στην αρχή το φοβήθηκα γιατί πάντα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Σε όλες τις χρονιές πάντα είχαμε μεγάλο πρόβλημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αλλά τελικά τα καταφέραμε γιατί είχαμε καλό υλικό. Και εντάξει, τα περισσότερα παιδιά δουλεύανε, είχαν επιχειρήσεις εδώ στον κάμπο, αλλά άλλα παιδιά καταφέρνανε και βρίσκανε χρόνο. Και εμείς οι περισσότεροι βρίσκαμε χρόνο, έστω μία ώρα, μισή ώρα και πηγαίναμε και κάναμε την προπονήσή μας. Δηλαδή πέτυχε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μείγμα. Ακριβώς. Ο προπονητής μας έβαλε στο μυαλό πως μπορούμε να βρούμε χρόνο, έστω και μισή ώρα. Αυτό θα μας κάνει καλό για να μπορούμε να προλάβουμε τους αγώνες τους κυπέλου και τους πρωταθλήματος. Κώστα, για να λύσω παρελθόν, ο πρώτος είναι πρώτος και δεύτερος είναι. Και έτσι είναι. Αυτό το λένε οι Αμερικάνοι. Έτσι είναι. Είχα βρεθεί το καλοκαίρι όταν είχα αναλάβει την ομάδα. Ήμουν ακριβώς σε αυτήν την ίδια αίθουσα. Είχαμε μαζευτεί, είχαμε την πρώτη συγκέντρωση και με ρωτήσανε τι έχω να πω δηλαδή. Και τους λέω, παιδιά, έτσι όπως σας βλέπω και σας ξέρω, το μόνο που σας αξίζει σαν παιδιά και σαν ποδοσφαιριστές, την αξία σας γιατί την ξέρουν λίγοι, είναι η πρωτιά. Τίποτα λιγότερο, τους λέω τίποτα περισσότερο. Και να ξέρετε, λέω αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Ο πρώτος είναι πρώτος, λέω, και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Από εκεί βγήκε. Το θέλω να μου πείτε. Όταν είχε ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τα συμπεράσματα που έβγαλες εκεί και αν πραγματικά πίστευες μέσα σου ότι έχεις τις δυνατότητες να προχωρήσεις για κάποιο αγωνισμό? Κοιτάξτε, σίγουρα είχα σοβαρό πρόβλημα στην προετοιμασία. Υπήρχαν κάποια παιδιά που δεν ακολουθήσαν το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Είχαν όμως ένα κορμό 7-8 ποδοσφαιριστών που ήταν στάνταρ. Με τον ερχομό των καινούργιων παιδιών που σταμάτησαν τη δουλειά, θα μπαίνανε πολύ πιο εύκολα στην ομάδα. Δουλέψαμε περισσότερο 7-8 άτομα. Τους είπα ότι όλο το βάρος θα πέσει πάνω μας. Ήταν 7-8 άτομα που είχαμε κάνει προετοιμασία. Κάναμε πολλά φιλικά με μεγαλύτερες κατηγορίες εσκεμμένα. Παίξαμε δηλαδή 2-3 φιλικά με τον Πετριτή, με τον Κρό, μεγαλύτερες κατηγορίες από εμάς για να αποκτήσουν ταχύτητες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να καταλάβουν ότι κοίταξε, θα παίξουμε σε μικρότερες κατηγορίες και θα είναι πολύ πιο εύκολα για εσάς. Από εκεί ξεκίνησε. Αρχηγέ, ποιο ήταν το βασικό στοιχείο που χαρακτήρισε το όνομά του ΚΑΒΟ φέτος εντός αγωνιστικού χώρου? Η γκάμα των ποδοσφαιριστών. Όπως είπα και πριν, ήταν πρωτοκλασσάτοι οι ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας. Για μένα, ναι, του ΚΑΒΟ, ναι. Ήταν πολύ καλοί παίχτες. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν. Αν δεν έπαιζε κάποιος, θα έπαιζε κάποιος άλλος, αν δεν ήταν η μέρα του. Φάνη, τι έκανε τη διαφορά στη φετινή ομάδα και μπόρεσε να αναδείξει τον πρώτο σκόρ του αθλήματος με 31 γκολ, νομίζω, το Δημήτρη. Ναι, το Δημήτρη. Και γενικά αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Όσον αφορά το πρώτο, το Δημήτρη, εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρουμε την αξία του. Το έχει τον γκολ, είναι καλός. Και αν δούλευε και περισσότερο, θα είχε ακόμη καλύτερες επιτυχίες και απόδοση. Όσον αφορά το δεύτερο, πιστεύω ότι πιστέψαμε
πιστέψαμε. Δηλαδή, η ομάδα ήταν γρήγορη. Ναι. Δεν έπαιξε σκόπιμο ποδόσφαιρο. Έπαιζε από την αρχή επιθετικό ποδόσφαιρο να πετύχει γκολ. Δεν κλείσει και σε κανένα παιχνίδι στην άμυνα να παίζει με την μπάλα λουμπές. Και πιστεύω δεν φοβηθήκαμε κανένα παιχνίδι, παρά ότι χάσαμε και κάποια παιχνίδια, έτσι. Είμαστε δηλαδή, μπαίναμε μέσα να κερδίσουμε, μόνο αυτό, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ήσουν να πει, ήσουν και είσαι, δεν ξέρω πόσο θα παίξει πρόσφατα ακόμα, κύριε Βλάση. Σας έχω. Ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Κατηγορία της Α, δεν φημίζεται για το καλό της ποδόσφαιρο. Είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο ομάδων, ένα συγκεκριμένο πλάνο, που για κάποιους λόγους αγωνίζονται μόνο για το αποτέλεσμα. Περισσότεροι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο σαν αυτά κατηγορία. Εσύ, με τη δική σου φιλοσοφία, από ό,τι ακούσαμε και από το Χάνι, που ήταν επιθετική, πώς μπόρεσες να το ανατρέψεις αυτό και πραγματικά ο κόσμος και ειδικά τα πέσατε και στην πόλη που γνωρίζω καλύτερα, ερχόταν να παρακολουθήσει τον τάδε. Κοιτάξτε, είχα την τύχη πέρσι να παρακολουθήσω 2-3 παιχνίδια πρωταθλήματος Α κατηγορίας. Το μειονέκτημα που είχαν αυτές οι ομάδες ήταν ότι είχαν πολύ κακή φυσική κατάσταση και πολλούς άτεχνους ποδοσφαιριστές. Με το υλικό που είχα στα χέρια μου, το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω για αυτή την κατηγορία, πραγματικά, όποιος έχει ταχύτητα, συνδέσει ταχύτητα και τεχνική, δεν νομίζω να τον μπορεί να τον κοντράρει καμία ομάδα να καθίσουν όλοι πίσω. Εκεί στηριχθήκαμε. Δεν στηριχθήκαμε στη δύναμη φέτος, γιατί είναι μια κατηγορία που ήθελε ταχύτητα και τεχνική για να μπορείς να διασπάσεις τις άμυνες. Του χρόνου στην Α1, πρώτα Θεός, άλλα πράγματα. Υπάρχει περισσότερο δύναμη, υπάρχει περισσότερη εμπειρία, άλλη κατηγορία, τελείως διαφορετική. Καλύτερη φυσική κατάσταση, άλλα πράγματα. Άλλη οργάνωση. 4-3-3, 4-2-3-1, δικά σου συστήματα που τα εφάρμοσες. Οι αντίπαλοι προπονητές, κλασικό 5-4-1. 5-4-1. Εθνική Ελλάδος στο Πορτογαλία. Αυτό το υλικό είχαν, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους άλλους προπονητές. Έχουν τη δικιά τους ομάδα, ξέρουν το υλικό που έχουν. Εγώ είχα το δικό μου υλικό, ήξερα ότι μπορούσα να εφαρμόσω, να περάσω στοιχεία, άλλα πράγματα στα παιδιά τα οποία δεν τα έχουν ζήσει. Είχαν μάθει εδώ σε ένα συγκεκριμένο στυλ να διώχνω βαρά μου. Όχι, όχι τίποτα. Εγώ μπορούσα το στόπερ μου το ένα να μένει πίσω και ο ένας ο άλλος όπως να προσπαθήσει να κάνει παιχνίδι το οποίο το χρησιμοποιήσαμε στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή στα 5-6 τελευταία παιχνίδια για να τους περάσω το σύγχρονο ποδόσφαιρο ήθελα και ο ένας στόπερ να βγαίνει μπροστά και να κάνει παιχνίδι. Να τους το περάσω μέσα. Κάποια παιδιά δεν το είχαν δουλέψει, δεν το είχαν ξανακούσει, δεν το έχουν δει πουθενά. Τους φάνηκε λίγο περίεργο. Αλλά πιστεύω έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το χαίρονται, να μπαίνουν μέσα. Να παίζουν αυτό που μπορούν να παίξουν. Χάσαμε, θα δώσουμε το χέρι. Ήταν καλύτερη ομάδα να τη δώσουμε το χέρι. Συγχαρητήρια, μπράβο. Θα παίξουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα. Αυτό ήταν το στοιχείο. Αρχηγέ, θεωρώ ότι αυτό που λέει ο προπονητής σου ήταν ο βασικός κανόνας για να πορευτείτε και να φτάσετε στην κατάκτηση του τίτλου. Ναι, φυσικά, ναι. Είχαμε μεγάλες αλλαγές σχετικά με τον προηγούμενο χρόνο. Και φάνηκε αυτό και στα μάτια των φιλάθλων και στων ποδοσφαιριστών που ήταν και την προηγούμενη χρονιά στην ομάδα και στη διοίκηση. Ήταν μια μεγάλη διαφορά. Εσύ παίζεις στόπερ. Εγώ παίζω στόπερ, ναι. Αυτό που λέω ο προπονητής. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι σε μια ορισμένη ηλικία και εντάξει, ήταν δύσκολο να ακολουθήσω αυτό. Έπαιξα κάποια παιχνίδια στον πρώτο γύρο και κάποια στο δεύτερο. Πιστεύω πως τα καταφέραν οι πιο νέοι παίχτες και προσπαθήσανε μάλλον να παίξουν αυτό που τους είπε ο προπονητής τους. Φανή, είπες πριν ότι έχεις εμπειρία από μεγαλύτερες κατηγορίες, που το γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το επίπεδο που συναντήσατε φέτος στην Α κατηγορία και γενικά μια άποψη για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζω αυτή την κατηγορία. Πιστεύω ότι οι ομάδες βασίζονται περισσότερο στη δύναμη όσο μπορούν κάθε ομάδα και στον αμυντικογενή τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχουν όμως και ομάδες επιθετικές που προσπαθούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Και όσον αφορά την κατηγορία αυτή γενικά, πιστεύω έχω παίξει και εκτός Κέρκυρας 2 χρόνια. Είναι σε καλό επίπεδο. Θα μπορούσε δηλαδή με κάποιες
προσθήκες ή αλλαγές να υπάρχει καλύτερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πολλά. Πολλά. Τώρα δεν μπορώ να πω τι, αλλά εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Θεωρείς αυτό που οι περισσότερες ομάδες παίζουν κάθε αγωνιστική με αγωνιστικό στόχο το να μην δεχτούν γκολ, να κρατήσουν το 0, να πάνε σοπαλία και με αντεπιθέσεις να διεκδικήσουν τη νίκη, ή θεωρείς σωστό αυτό που επιλέξατε εσείς φέτος ως τρόπο παιχνιδιού και σας οδήγησε στην επιτυχία? Ναι, πιστεύω θα ήταν ωραίο για τους φιλάθλους, για τον κόσμο που έρχεται στα γήπεδα, να υπήρχε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, πιο απλό, χωρίς σκοπιμότητες, γιατί η ουσία είναι αυτή. Τώρα να ξεκινάς έναν αγώνα και να κλείνεσαι πίσω και να βγαίνεις με αντεπιθέσεις και την μπάλα ψηλά να βάλεις ένα γκολ για να τελείωσει, πιστεύω δεν ευχαριστεί κανέναν. Ναι. Και σίγουρα στο τέλος κάθε σεζόν ο καλύτερος ανταμείβεται, πιστεύω. Δεν μπορείς κάθε αγώνα να παίρνεις το παιχνίδι με ένα γκολ και αμυντικά, νομίζω ότι δεν θα βγει. Αρχηγέ, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού στην ουσία σας διώχνει και εσάς τους ίδιους παίκτες από τα γήπεδα. Δηλαδή, βαριέστε να πάτε προπόνηση. Αν ξέρετε την Κυριακή, θα παίξετε μεσοαμυντικά για να μην χάσετε. Σίγουρα, ναι. Αυτό γίνεται στις περισσότερες ομάδες της κατηγορίας αυτής, αλλά φέτος είδαμε και κάποιες πολύ καλές ομάδες, όπως ο Άι Θανάσης. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα στα παιχνίδια που παίξαμε και παρέα και με τη Λευκύμη. Οι Άγιοι 10 είχαν πολύ ωραία ομάδα για μένα, ναι. Και επιθετική, δεν ήταν, βάζανε την μπάλα κάτω. Ναι. Υπήρχαν κάποιες ομάδες, δεν ήταν αυτή η κατηγορία που έβλεπε στα προηγούμενα χρόνια. Κώστα, φέτος επέλεξε να συνεργαστείς για μια ακόμη φορά με τον Δημήτρη Βλάση, τον γνωστό γαμπρό. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Φαντάζομαι ότι η δική σου παρουσία τον οδήγησε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι ακριβώς. πιστεύω ότι το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ήταν μόνο η δική μου παρουσία. Ο Δημήτρης είναι ένας καταξιωμένος ποδοσφαιριστής στο κερκυριακό ποδόσφαιρο. Πιστεύω παίρνει αυτό, ανταμείβεται με αυτό που έχει δουλέψει. Αν δούλευε λίγο παραπάνω και ήταν λίγο πιο προσγειωμένος, θα παίζει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή που τα χαρακτηριστικά του δεν είναι για τοπικό κερκυράς. Πολλοί είπαν όταν ανακοινώθηκε από τον Κάβο ότι παράδεισε το ποδόσφαιρο. Ανακοινώθηκε γιατί παράτησε το ποδόσφαιρο, ποιος ο Δημητράκης. Το τι έχουμε να ακούσουμε εδώ, ακούμε άλλα κι άλλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το τι θα ακούσουμε εδώ στις πιο μικρές κοινωνίες. Ο Δημήτρης του άρεσε και αυτού το ποδόσφαιρο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αυτό που δουλέψαμε φέτος, αυτό που φτιάξαμε φέτος. Αυτό του άρεσε, με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ότι ήρθε εδώ. Και πιστεύω ότι έμεινε ικανοποιημένος απόλυτα από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο συμπαίχτη του. Πιστεύω ότι ο Δημήτρης, αν συνεχίσει να είναι μαζί μας, θα κερδίσει πολλά πράγματα ακόμα στη ζωή. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν είχε μάθει στα προηγούμενα χρόνια που είχε δουλέψει, δεν είχε. Αρχιέ, κατάκτηση τίτλου. Σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Θα συνεχίσει για τον χρόνο. Θα συνεχίσω όσο μπορώ, εντάξει. Τώρα αυτή η κατηγορία, η Α1, είναι πολύ πιο δύσκολη. Σίγουρα χρειάζεται πιο καλό υλικό, πιο νέο υλικό, πιο γρήγορο υλικό σίγουρα η ομάδα. Θα προσπαθήσω άλλο ένα χρόνο, ναι, πιστεύω, να είμαι κοντά στην ομάδα. Μπορεί να μην είμαι βασικός παίχτης, αλλά θα βοηθάω από όλα τα σημεία, σίγουρα. Έτσι και αλλιώς ο αρχηγός πάντα χρειάζεται παντού. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, ακριβώς. Φάνη, ελπίζουμε να έχεις κάνει την καλύτερη αποκατάσταση. Ευχαριστώ, ελπίζω. Για να είσαι έτοιμος του χρόνου, φαντάζομαι. Πρώτα προέχει η υγεία του κάθε ποδοσφαιριστή και αν όλα πάνε καλά, μακάρι να είμαστε πάλι εδώ του χρόνου. Κύριε Βλάση, θα είσαστε επίσημος προπονητής και την νέα βασική περίοδο στον Κάβο, στην Α1 κατηγορία ή θα επιλέξετε πάλι τον διπλό ρόλο? Αυτό θα το ξέρουμε στα μέσα του Μάη. Έχω μια συνάντηση με τη διοίκηση. Έχουμε πολλά να πούμε, είναι καινούρια χρονιά, πρέπει να μπουν καινούρια στοιχεία στην ομάδα. Βλέποντας και κάνοντας, μακάρι να είχα μόνο το ρόλο του προπονητή. Μακάρι. Δεν θέλω, δηλαδή από μόνος μου ζητάω στα παιδιά να μην παίζω. Ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή σκέφτεσαι να ξαναπαίξεις πόσο, να συνεχίσεις να παίξεις πόσο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν αυτό. Μακάρι να μην ξαναμπω στο γήπεδο.
μπορείς να αποχωρήσεις από την ενεργό δράση με την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου. Κοιτάξτε, όπως έχω πει και στα παιδιά φέτος, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, πριν το πάρουμε το πρωτάθλημα, τους λέω με στα αποδυτήρια, κύριε, αν θα μείνω εδώ του χρόνου, να ξέρετε, το ιδιοστόχο μας είναι πρωταθλητισμός. Δεν πάω ποτέ να κάνω τον κομπάρσο σε κανένα πρωτάθλημα. Σας το λέω από τώρα, τους λέω, βάλτε το καλά στο μυαλό σας, όπως έχω πει και κάποια πράγματα στη διοίκηση, με 2-3 καλά στοιχεία να προσθέσουμε σε αυτή την ομάδα, με το υλικό που έχει μέσω ήρωα ηλικίας 23-24 χρονών, καταξιωμένοι παίχτες έχει, έμπειρους παίχτες έχει, με 3-4 προσθήκες πιστεύω ότι μπορεί να κάνεις και τη διαφορά στην παραπάνω κατηγορία, πραγματικά. Εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, να είσαι καλά, συγχαρητήρια για την άνοδο και ό,τι καλύτερο σε μένα. Μετά τους πρωταγωνιστές θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπα από τη διοίκηση της ομάδας, που ομάδα χωρίς διοίκηση δεν λέγεται ομάδα. Δίπλα μου έχω τον κύριο Χρήστο Ασπιώτη, μέλος του ΔΣ της ομάδας του ΚΑΒΟΥ. Κύριε Ασπιώτη, συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, πώς αποφασίσατε εσείς ως άνθρωποι εδώ της περιοχής να δημιουργήσετε αυτή την ομάδα, τον αθλητικό όμιλο ΚΑΒΟΥ. Ναι. Εγώ δεν συμμετείχα όταν έγινε αυτή η ομάδα. Ήταν τα άλλα τα παιδιά, ο Ασπιώτης, Τάντας, κάποιοι άλλοι, πριν 8 χρόνια αποφασίσανε να φτιάξουν αυτή την ομάδα. Σιγά σιγά άρχισε και μας προσέλκυε όλους το ενδιαφέρον και αυτό ήταν ένας λόγος που κόλλησα και εγώ στην ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Ναι, ήταν δύσκολο. Πράγματι δεν περίμενα ότι θα ήταν, νομίζω ότι είναι εύκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά τρεξίματα. Υπήρχαν και πολλές ομάδες στη Λευκήμη. Δηλαδή, εσείς εκεί που υπήρχαν, να μην τις ονομάσουμε τώρα, προσθέσατε ακόμη μία. Ναι. Ο λόγος που τη δημιουργήσατε, την ομάδα ποιος ήταν? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό να υπάρχει και μία δεύτερη ομάδα στη Λευκήμη. Όλοι αγαπάμε τη Λευκήμη, γιατί αυτή ήταν η ομάδα που εγώ τουλάχιστον από τα παιδικά μου χρόνια, από το 1974, παρακολουθούσα στο γήπεδο. Το να υπάρχει και μία δεύτερη ομάδα στην περιοχή δεν είναι κακό, πιστεύω. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο να αθλούνται. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Ναι, λοιπόν, να πάμε τα τελευταία 2 χρόνια. Πέρσι η ομάδα παρέμεινε στην κατηγορία τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που εφέτος πήρατε τη μεγάλη απόφαση να στελεχώσετε με περισσότερο έμπειρο έψυχο δυναμικό το ρόστερ, δηλαδή να αποκτήσετε ποδοσφαιριστές με περισσότερες παραστάσεις στο ποδόσφαιρο της Κέρκυρας? Ναι, πέρσι πράγματι παρολίγο να πάμε στα μπαράς. Παραμονής. Και παρολίγο με 2 νίκες, όπως είπε και προηγουμένως, να είμαστε στα μπαράς ανώδου. Είδαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην ομάδα. Τι καλέσαμε τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές, τους είπαμε τι θέλετε από μας. Εμείς είμαστε πάντα κοντά σας, βοηθάμε όσο μπορούμε, θέλουμε πειθαρχία στην ομάδα. Δεν πειθαρχούμε. Θέλουμε να μας φέρετε κάποιον να μας πειθαρχήσει. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε τον Κώστα τον Βλάση. Απευθείας. Θέλουμε προπονητή στην ομάδα. Η πρώτη σκέψη ήταν ο Κουκούμα. Όχι, δεν ήταν η πρώτη, υπήρχαν κάποιες άλλες. Και